αλλά θα ζητήσει προθεσμία. Αναμένουμε βέβαια να ακούσουμε και ποια θα είναι η κατηγορία που θα την βαραίνει. Πρέπει να πούμε ότι βρεθήκαμε και στην γειτονιά της 27χρονης και όπως μας είπαν δικοί της άνθρωποι που την έβλεπαν καθημερινά, δεν είχαν καταλάβει το παραμικρό, ότι δηλαδή ήταν έγκυος. Μόλις προχθές πήγε στο νοσοκομείο της Πάτρας, γέννησε και σύμφωνα με πληροφορίες έφυγε κρυφά τη νύχτα, γύρω στις 3 τα ξημερώματα, δεν την κατάλαβε κανείς και πλέον κατηγορείται για το παιδί της, το οποίο βρέθηκε νεκρό σε παραλία της Πάτρας.